Διοργανώνουμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου Επιτροπές Αγώνα και Σωματεία Εργαζομένων από το χώρο των αυταπασχολούμενων και μισθωτών επιστημόνων. Σήμερα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους πιο πολυπληθείς, θα λέγαμε, χώρους επιστημόνων, μηχανικοί, δικηγόροι, απευθύνοντας όμως ταυτόχρονα κάλεσμα σε όλους τους αυταπασχολούμενους και μισθωτούς από όλους τους επιστημονικούς χώρους, οικονομολόγους και άλλα, μπροστά και στην κλιμάκωση της δράσης που επιδιώκουμε το επόμενο διάστημα. Σκοπός της σημερινής συνέντευξης είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα αιτήματά μας για την προστασία της υγείας και του εισοδήματός μας. Γιατί ακριβώς όλη αυτή την περίοδο και ειδικά τις τελευταίες μέρες, η αγωνία, η ανησυχία των εργαζομένων για τα αναγκαία μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα δικαστήρια, στα γραφεία, μεγαλώνει. Ταυτόχρονα τα προβλήματα από την εκμηδένιση ουσιαστικά του εισοδήματός μας, απολύσεις, περικοπές, δυσμενείς αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις διωγγώνονται και την ίδια ώρα η κυβέρνηση όχι μόνο αφήνει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, ειδικά απέναντι στους αυταπασχολούμενους και μισθωτούς επιστήμονες, όχι μόνο αρνείται την στήριξη του εισοδήματός μας, αλλά προκλητικά μας εμπέζει ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας την περασμένη άνοιξη με τα γνωστά προγράμματα τηλεκατάρτισης μέχρι και σήμερα, με τα επιδόματα πτωχοκομείου των 400 ευρώ και τις επιστρεπτές προκαταβολές. Αντί κυβέρνηση να παίρνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του λαού, επιδίδεται σε ένα όργιο καταστολής και τρομοκρατίας για να επιβάλλει κυριολεκτικά σιγή νεκροταφείους στους εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα, τα διάφορα επιμελητήρια, δικηγορικοί σύλλογοι, ΤΕΕ κλπ. Με τη στάση τους υπονομεύουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αυταπασχολούμενων και μισθωτών επιστημόνων. Κλιμακώνουμε τη δράση μας, παίρνουμε μια σειρά πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα, με πρώτο σταθμό μια προσπάθεια κινητοποίησης που θα κάνουμε την 5η, 18 Μαρτίου το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, όσοι συμμετέχουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, κλιμακώνοντας μπροστά σε μια προσπάθεια για μια σειρά πρωτοβουλίες στις 30 Μαρτίου, που θέλουμε να πάρει, μια μέρα που θέλουμε να πάρει χαρακτηριστικά μιας πανελλαδικής δράσης από όλους τους χώρους των αυταπασχολούμενων και μισθωτών επιστημών.